Καλό μεσημέρι. Ναι, μας ακούτε κύριε Γκριντάρη? Πολύ καλά σας ακούω. Ωραία. Πολύ καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εσείς συμμετείχατε και στην, στην Επιτροπή από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων που πήγατε στα... Εκπροσωπώ τους δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας. Ακριβώς. Που κάναν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας όπως δικαιούμαστε εκ του νόμου. Και κάνατε αυτό το συμπληρωματικό υπόμνημα και την έκθεση της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης. Πριν πάμε σε αυτό, να σας ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε όλοι. Αυτές οι υπογραφές που μαζεύονται, που έχουν φτάσει στο 1.300.000, αν δεν κάνω λάθος. Σύμφωνα, μου λένε, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος, αν είναι πάνω από 500.000 υπογραφές πολιτών που είναι γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, μπορεί αυτό το ψήφισμα, το κείμενο, να κατευθυνθεί στη Βουλή ως πρόταση νόμου. Ισχύει αυτό, μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει, το προβλέπει το Σύνταγμα. Με το συγκεκριμένο, λέω, με το συγκεκριμένο που διακινείται τώρα, που είναι στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη, αυτό. Που αφορά την άρση της ασυλίας. Οποιαδήποτε πρόταση νόμου, νομοθετική πρόταση, μπορεί να κατατεθεί εφόσον συγκεντρωθούν άνω των 500.000 υπογραφών, που εδώ από ό,τι φέρετε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, έχουν συγκεντρωθεί. Αλλά είναι άλλο θέμα η Βουλή. Θα ψηφίσει, γιατί η Βουλή είναι το αρμόδιο. Ναι, εννοείται. Ναι. Αλλά μπορεί να πάει στη Βουλή ως πρόταση νόμου, εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός. Έτσι είναι? Μπορεί. Τώρα, τι θα γίνει μετά, είναι άλλη τάξη θέμα. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι είναι σαφής η διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, μέχρι τώρα διαδικασία, η δικαστική διαδικασία εννοώ, πώς έχει πάει με το θέμα των τεμπών, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, τώρα αυτή η υπόθεση είναι περίπλοκη και πολύπλοκη. Έχει πολλά θέματα που πρέπει να επιλύσει ο ανακριτής και η βοηθός του. Ο ανακριτής, ο οποίος είναι εφέτης Λάρισας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η σοβαρή προσπάθεια που κάνει. Και είναι το διάστημα που έχει αναλάβει σχεδόν λιγότερο από ένας χρόνος, άρα θεωρώ ότι προχωράει η υπόθεση των τεμπών. Πρέπει όμως, δεν είναι μόνο το θέμα της ταχύτητας, αλλά το θέμα και της αποτελεσματικότητας, και ότι πρέπει να γίνει έρευνα σε βάθος. Δεν μπορεί δηλαδή να το πάμε επιδερμικά. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να πιέζεται πάρα πολύ και ο ανακριτής για το θέμα της κάποιες επιτάκυνσης. Πρέπει να υπάρξει μια επιτάκυνση, αλλά να υπάρχει και χρόνος, ο κατάλληλος χρόνος, ώστε να μπορεί να γίνει μια σωστή ανάκριση και να μπει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Πρέπει δηλαδή να γίνει εμβάθυνση της ανάκρισης. Θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το προτείναμε και στον ανακριτή και είναι γνωστό. Υπάρχει δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2016, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο το 2019. Που λένε ότι είναι πρέπει να κάνει η πολιτεία εθνικούς κανόνες ασφαλείας για τις συγκοινωνίες και το σιδηρόδρομο. Από το 19 μέχρι και σήμερα, ένα χρόνο μετά το δυστύχημα των τεμπών, δυστυχώς δεν έχουν θεσπιστεί εθνικοί κανόνες ασφαλείας. Αυτό είναι μια σοβαρή παράληψη και πρέπει ο ανακριτής να ελέγξει πολύ σοβαρά και αυτή τη διάσταση της παράτησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λέτε τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μου λέτε. Υποτίθεται με την τραγωδία που ζήσαμε να μην έχει γίνει αυτό ένα χρόνο μετά. Έτσι δεν είναι? Είναι απαράδεκτο σε κάθε πλευρά. Από κάθε πλευρά. Ακριβώς. Πρέπει να δυναίκει στην ίδια διαδικασία. Να σας πω τώρα κάτι άλλο, επειδή ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ με το θέμα της τραγωδίας των τεμπών. Μπορεί ένα χρόνο μετά να αιωρούνται τα ερωτήματα χωρίς να έχουν απαντηθεί επί της ουσίας βασικά ερωτήματα? Γιατί μπαζώθηκε ο χώρος μετά από ένα 24ωρο, τις πρώτες ώρες? Γιατί δεν ξέρουμε ακόμα μέχρι και σήμερα τι μετέφερε η αμαξοστοιχεία? Λέω τα 2-3 που ακούγονται τα πιο... Κοιτάξτε, εγώ έχω θεσμικό ρόλο. Όχι, δεν ρωτάω να απαντήσετε εσείς. Δεν ρωτάω να απαντήσετε εσείς. Καταλάβατε πώς ρωτώ. Ρωτώ αυτά που ρωτάει ο κόσμος όλος. Αυτά ρωτάει. Νομίζω όμως, νομίζω ότι η ανάκριση θα πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία για οποιαδήποτε ερωτήματα και δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητα ακριβώς ερωτήματα χωρίς συγκέντρωση στοιχεία. Ακριβώς. Δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε παραλήψεις ούτε η παραμικρή έλλειψη σε αυτό την τραγωδία, η οποία είναι πρωτοφανής. Είναι πολύ μεγάλη. Και μάλιστα υπάρχει και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα δυστυχήματα σιδηροδρομικά στην Τουρκία, που καταδικά την Τουρκία, η οποία μόνο δύο νεκρούς
δεν έκανε τις κατάλληλες ενέργειες έρευνας. Πρέπει οπωσδήποτε να ερευνηθεί πλήρως σε βάθος και να μην καταλείπεται κάποιαδήποτε αμφιβολία για το οτιδήποτε. Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή να ελέγξει τα πάντα ο ανακριτής και νομίζω ότι αυτό κάνει. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι που βλέπουμε είναι η εξεταστική στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε το έργο της όπως ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε να δούμε το πόρισμα, τα πορίσματα, τι θα γίνει. Κατά τη γνώμη σας, για την εξεταστική της Βουλής, ποια είναι η γνώμη σας δηλαδή? Πώς το είδατε εσείς? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ερευνάτε περισσότερο και ακόμα και από τη Βουλή, η οποία δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς των δικονομικών κανόνων. Ακριβώς. Άρα ακριβώς. Ωραία. Επομένως, επειδή είναι ευρύτερη η αρμοδιότητα της Βουλής, θα έπρεπε να ερευνάτε περισσότερο. Δεν πρέπει να κάνουμε για ένα τόσο τρομερό δυστύχημα αντιπαθέσεις πολιτικές και υποστήριξη των δικών μας ανθρώπων για θέματα που πρέπει να τα δούμε αντικειμενικά. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και επίσης... Δηλαδή, θα έλεγα εγώ δεν είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από αυτό που είδα, που βλέπω. Είσαστε πολύ σαφείς και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις γρήγορες απαντήσεις, ήταν ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή... Ξέρετε, το ανθρώπινο λάθος που όντως υπήρχε εδώ. Ναι, αλλά μόνο αυτό ήταν, κύριε Κυρδάρη μου. Μόνο αυτό ήταν. Άλλα λάθη τα οποία είναι προηγούμενα ή όχι. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες των υπολείπων. Μπράβο. Και όχι αυτών. Για να οδηγηθούμε. Που οδήγησαν οι ευθύνες αυτές στο ανθρώπινο λάθος. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για όλα και για όλους. Δεν πρέπει να γίνει καμία εξαίρεση. Σε μια υπόθεση που είχαμε τόσους νεκρούς. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε τώρα, με βάση το όσο μας είπατε και από την εμπειρία σας, η δικαστική διερεύνηση πόσο θα πάρει ακόμα, δηλαδή πότε θα έχουμε μια κατάληξη αυτής της ιστορίας, της δικαστική κατάληξη εννοώ? Κοίταξε, φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει. Θεωρώ δηλαδή ότι όπως έχω αντιληφθεί είναι προς το τέλος της ανάκρισης. Δεν πρέπει όμως να γίνει επίσπευση χωρίς να υπάρξει έρευνα σε όλα τα ερωτήματα και σε ακριβώς όλα τα στοιχεία. Ακριβώς. Έτσι. Πρέπει να απαντηθούν όλα, να μην μείνει καμία σκιά σε τίποτα. Πάντως θεωρώ, να πω κάτι τελευταίο, θεωρώ ότι η πρόβλεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι θα έχουμε δικαστήριο τον Ιούνιο, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά πρώιμη και θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να μην γίνονται τις δηλώσεις. Το βλέπετε λίγο δύσκολο, το βλέπετε λίγο πολύ κοντινό μάλλον, το βλέπετε τον Ιούνιο. Εγώ θεωρώ το εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε δικαστήριο τον Ιούνιο. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ ότι δεν θα αργήσει. Δηλαδή, θεωρώ μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να ξεκινήσει. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Έτσι νομίζω. Άρα μέσα στο χρόνο τουλάχιστον θα έχουμε το δικαστήριο που κάτι είναι και αυτό, έτσι είναι, κύριε Χρυδάρη? Κάτι είναι και αυτό. Το δικαστήριο ξεκινάει, αυτό πότε θα τελειώσει είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτό. Το ξέρω, δυστυχώς το ξέρω. Κύριε Χρυδάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.